Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά τον φωτισμό. Είμαστε ένα δεκάλεπτο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα με τον προβολέα και επαναλαμβάνω, όσο περνάει η ώρα, δυσκολεύουν τα πράγματα. Και όντως πάει στα αποδυτήρια ο διαιτητής, φωνάζει κοντά του και τον βοηθό, τον δεύτερο, τον Δορτούρο. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Τώρα η δουλειά είναι στον Άρη, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα και στο τι γίνεται. Άρη, ακούγεται ο Χρήστο Ζηλία. Λέει εδώ στους υπεύθυνους του γηπέδου πως μέχρι τώρα λόγω και του φωτισμού έβλεπε κανονικά και μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Όμως από εδώ και πέρα δεν υπάρχει καλή ορατότητα και προς το παρόν θα διακόψει το παιχνίδι μέχρι να επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Από τον εθνικό μπορούμε να έχουμε κάποιον εκεί αν υπάρχει. Να πάμε μέσα γιατί πήγαν μέσα στη φυζούνα. Αλκή, αν μου δώσεις κάποια λεπτά. Βεβαίως θα σου δώσω. Να προσπαθήσουμε δώσω λίγο να χρόνο και βέβαια, γιατί αυτό έχει τώρα σημασία να ακούσουμε ανθρώπους από πλευράς του εθνικού. Λοιπόν, θα πάρει χρόνο αρισκιακού. Εμείς πλέον έχουμε διακοπή στο Δασανακή στο 35, σε αυτό το χρονικό σημείο σταμάτησε το χρονόμετρο. Βέβαια μην κοιτάτε που κυλάει ο χρόνος γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Και θα δούμε ποιο θα είναι αυτό το διάλειμμα, αυτή η διακοπή στο παιχνίδι μας με το πρόβλημα στον προβολέα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει το οτιδήποτε, διότι υπάρχει κάποιος χρόνος που χρειάζεται για να αρχίσουν να λειτουργούν σιγά σιγά τα φώτα, οι λάμπες να ανάψουν, θέλουν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν έχει γίνει. Και μιλάμε για ένα δεκάλεπτο ουσιαστικά από τη στιγμή που είχαμε το πρόβλημα, από το 25ο λεπτό. Άφησε σωστά ο διαιτητής να παιχτεί το παιχνίδι από τη στιγμή που δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα στον φωτισμό, αλλά αν είδατε και εσείς φίλες και φίλοι συνδρομητές το προηγούμενο πλάνο πριν από ένα δίλεπτο και στην προσπάθεια που έκανε η Ομόνια από την δεξιά πλευρά, υπήρχε όντως πρόβλημα εκεί, ήταν από αρκετά πιο σκοτεινό το τοπίο. Παραλαμβάνω, αυτό εδώ είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε στο Δασάκι. Ο προβολέας, ο οποίος έχει σβήσει εδώ και 10 λεπτά. Ο Άρης Κυριάκου είναι κάτω στα